εντάξει, έγινε νομίζω ένα όμορφο παιχνίδι για τον κόσμο. Χωρίς σκοπιμότητες, ανοιχτό παιχνίδι και οι δύο ομάδες φτιάξανε τη νίκη. Αυτό φάνηκε καθαρά και στα 90 λεπτά. Νομίζω ότι εμείς από την πλευρά μας το πρώτο ημίχρονο είχαμε λίγο παραπάνω άγχος από ό,τι θα έπρεπε, χωρίς λόγο. Όσο και αν προσπαθήσαμε όλη την εβδομάδα να το αποβάλουμε αυτό το άγχος, δεν βάλαμε την μπάλα κάτω όπως συνηθίζουμε να παίζουμε. Παρ' όλα αυτά όμως δημιουργήσαμε ευκαιρίες, είχαμε και δοκάρι. Ατυχήσαμε στη φάση του από ένα πλάγιο αράουτ να ολιγορήσουμε στην άμυνα και να δεχτούμε ένα γκολ φθηνό θα έλεγα. Από εκεί πέρα και ο Ερμής είχε τις ευκαιρίες του. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω όμως ότι ήμασταν καλύτεροι κατά κράτους. Κυκλοφορήσαμε πολύ την μπάλα, παίζαμε συνέχεια στο αντίπαλο μισό, χωρίς βέβαια να δημιουργούμε ευκαιρίες. Τελικά ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε από μια στιγμένη φάση. Ήμασταν και λίγο τυχεροί στη φάση του γκολ, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό που έχει σημασία νομίζω ότι έγινε ένα καλό παιχνίδι. Και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να πω ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Παρόλο που είναι ένα τοπικό ντέρμπι, είχε πάρα πολύ κόσμο το παιχνίδι. Διεξήχθη, μπορώ να πω, στα αθλητικά πλαίσια, στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θα έλεγα ότι οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε αρκετά καλά στο μάτς. Θα μπορούσα βέβαια στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες να πετύχουν γκολ, αλλά πιστεύω ότι οι ευκαιρίες που είχα σε δική μου ομάδα ήταν πάρα πολλές για ένα ημίχρονο. Ήταν καθαρές τελικές ευκαιρίες και ίσως έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να προηγηθούμε με κάτι περισσότερο από το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Αγίου μας πίεσε. Ρίσκαρε, ανέβηκε ψηλά. Δεν είχε στο φινάλι τίποτα να χάσει γιατί είχε το 1-0 εις βάρος της. Εμείς όσο κυλούσε ο χρόνος κοιτούσαμε σε κάποια φάση και μετά να διασφαλίσουμε αυτό το γκολ. Το πήγαμε λίγο το παιχνίδι να κλείσουμε τους χώρους. Δώσαμε την υπεροχή στον Άγιο, δεν κινδυνεύαμε άμεσα. Δεχτήκαμε αυτό το γκολ που κόντρα η μπάλα και άλλαξε πορεία. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μας μένει η πίκρα ότι ήμασταν 7 λεπτά πριν από μια μεγάλη νίκη θα έλεγα. Πιστεύω όμως ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Είμαστε στην ουσία, είμαστε μια καινούργια ομάδα γιατί αν φανταστείτε τα 4 ή 5 δέκατα της σημερινής ομάδος ίσως δεν είναι καν ούτε 2 μήνες μαζί. Πιστεύω ότι ο χρόνος είναι σύμμαχος μας και πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου να πετύχουμε αυτό που πάρα πολύ θέλουμε και μπορούμε το να τερματίσουμε πρώτοι.